Πες μου δύο λόγια για αυτά τα αγόρια. Για τον Μύρονα και τον Ισαΐα. Με τον Ισαΐα πέρυσι συνεργαστήκαμε στο Fame. Ήμασταν μαζί στο θέατρο. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, και εντάξει, κοίταξε να δεις. Ναι, εγώ θα το πω τώρα, Ισαΐα, δεν με νοιάζει. Τι λέει, θα το ενώ πω. Φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό παιδί και μετρημένο, γενικά. Αυτό το παιδί είναι μεγάλο. Πασίτρε. Μεγάλο σούργελο. Μεγάλο σούργελο. Αλλά με την καλή έννοια. Τίποτα, σε είπε σούργελο. Με την καλή έννοια. Δεν ακούω, είναι λόγω ηλικίας. Σούργελο με την καλή έννοια. Λέω ότι δείχνεις άλλο και είσαι άλλο, ρε παιδί μου. Είσαι άλλος άνθρωπος. Γελάς πάρα πολύ με τον Ισαΐα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Και εγώ είπα το ίδιο πέρσι στο Μύρονα. Πέρσι τώρα, λες και είπαμε για πέρσι, τον Ιούνιο. Του λέω, ρε παιδί μου, σε είχα πάντα έτσι λίγο αλλιώς στο μυαλό μου και σε είδα από κοντά και πολύ μ' άρεσε που παίξαμε όλοι μαζί. Εννοώ και διασκεδάσαμε και. Τον είχα και εγώ κάνουν, και πιο σφιγμένο. Κάνουν πιο πάρα πολύ ωραίο live τα παιδιά. Τους έχω δει αρκετές φορές. Είναι εξαιρετικοί και οι δύο. Έχουν πάρα τι πολύ καλή διάθεση. Είπε η Νάντια. Τι άλλο να πω, ρε παιδιά. Τίποτα. Μ' αρέσει πολύ που τους έχουμε εδώ. Βεβαίως, εσύ μπορείτε να τους απολαύσετε όπως είπε. Το είπε ή μου φάνηκε. Στο Σταυρό του Νότου. Το είπες. Μπράβο, στο Σταυρό του Νότου. Τις λεπτομέρειες πώς και τι και γιατί. Όλα τα το κορίτσι τώρα. Πιάνει στα σύνδεση. Έχει έρθει το κορίτσι ακόμα καλά-καλά, δεν ξεκίνησει η σεζόν του η θεατρική. Θέλω να ξέρω δηλαδή. Είχα πάει την προηγούμενη, αλλά τους παρακολουθώ. Α. Την περιμένουμε τώρα, δεν έχει έρθει φέτος. Τώρα όμως. Τώρα στην ετοιμάζω, περίμενε. Για τραβήξέ μας για να έρθουμε, για δώσε κάτι. Για πάμε λίγο. Πάμε. Δεν θέλω. Δώσουμε τον ούρανο. Σε αυτό τον ουρανό, σ' αγκαλιάζα για καιρό. Τον ουρανό σ' αγκάλιαζα για καιρό. Δεν ήξερα το πως ήτανε όλα αλλιώς. Δύσκολο το μαζί, απάλωψε μα εσύ. Και τώρα είμαι ποιος, ποιος τα αλήθεια εαυτός. Στους δρόμους θα σε βρω, στους άδειους τύπους που ζω. Σαν τη σκιά παντού μεγαλώνεις το νου της. Μες στο κορμί ξαναζώ με όρμη. Χαμένες μας στιγμές ονειρεύομαι. Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου και σαν να σε σκριβά με το φιλί. Μια στιγμή μόνο είναι σώμα μου και γκρεμός. Για το βράδυ αυτό είναι της καρδιάς μου σκυμός. Το τραγούδι αυτό.
σέρνοντας τη σαχάρα σου τη σκιά. Θέλουμε να σηκώσουμε όλα τα χέρια μας ψηλά. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμη ρεφρέν. Είναι πολύ απλό το τι λέει. Έχοντας τη αγάπη σου τη σκιά, κυνηγάω. Έφυγες κι εγώ τώρα πια πουθενά δεν κολλάω. Έχοντας τη αγάπη σου τη σκιά, κυνηγάω. Έφυγες κι εγώ τώρα πια πουθενά δεν κολλάω. Πουθενά δεν κολλάω. Πουθενά δεν κολλάω. Σου το πω, όπου και να είσαι πάνω σου θα τρέχω. Δυνατά θα φωνάζω σε μισό, τώρα σε μισό, γιατί δεν μπορώ να σε έχω. Ως εδώ, άλλο δεν μπορώ, όπου κι αν σταθώ νιώθω τη σκιά σου. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ πριν ταπεινωθώ από τη ματιά σου. Μια στιγμή, μόνο μια στιγμή, ψάχνω αφορμή για να αποδείξω. Όλοι με φωνάζουνε, δηλώ πως δεν θα μπορώ να σ' αγνοήσω. Άλλη μια φορά θα σου πω, που και να είσαι πάνω σου θα λέω. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, Μύρονα. Έτσι όπως το είπες, πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι το λες σε μια γυναίκα εκεί πέρα έξω. Πράγματι, ότι κάποια δεν μπορεί να την έχεις με τίποτα. Έτσι είναι. Πολύ τόσο στο κομμάτι. Ναι. Μετάραξες. Τόσο πολύ. Ναι. Κι εγώ ταράχτηκα. Ταράχτηκες και εσύ. Έτσι τα λέει στο Σταυρό. Ναι, 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 τα λέει. Α, τι πάθαμε. Πάρα πολύ. Τι πάθαμε. Για πάμε για το επόμενο. Με το επόμενο για την Ελένη που ξέρω ότι της αρέσει. Και δεν το παίζω πια πολύ μια τηλεόραση επειδή έχει παραγίνει αυτό το τραγούδι, αλλά τώρα ξέρετε. Τώρα είναι, πάμε λίγο πάνω απ' όλα, λίγο πάνω απ' όλα. Ζωή, μια μόνο ματιά
τρέχει σαν το φως και τρέχουμε κοντά. Τώρα είσαι εδώ, ποιος ξέρει για μετά. Θέλω να πεθώ πριν να είναι αρκά. Θέλω να νιώσω, να ζήσω δυνατά τη ζωή. Θέλω να κοίξω το χρώμα του ουρανού την αυγή. Θέλω να κλείσω τη σκέψη σε ένα μαύρο κουτί. Θέλω να κάνω το χρόνο προς τα πίσω να έρθει. Να πάνω απ' όλα, θέλω να με θέλεις εσύ. Σταυρό του Νότου. Ο φίλος σου λέει θα χορέψει. Το ξέρεις. Ναι, ναι, το ξέρω. Όχι το πρώτο του Ισαΐα. Κάνε... Θα έρθει η ώρα σου. Δεν το ξέρεις ποτέ. Το πότε. Όταν κάνουμε σχέδια, είπαμε ο Θεός γελάει. Λοιπόν, πες μου λίγο. Πώς πιστεύεις ότι θα τα πάει ο Ισαΐας? Εντάξει, ο Ισαΐας έχει καταπιεί το ρυθμό, νομίζω, γενικά. Τον έχει καταπιεί, αλλά δεν έχει καταπιεί αυτούς τους ρυθμούς που παίζουν εκεί όμως. Έχει δίκιο. Εγώ πιστεύω στον Ισαΐα. Αλήθεια. Αρκεί να μην αρχίσει να φωνάζει, μην αρχίσει να φωνάζει μόνο. Σε μένα πιστεύει πιο πολύ. Σε μένα πιο πολύ στη Μέρη. Τώρα ξέρεις. Πού θα στέλνεις μηνύματα. Είναι και το κορίτσι σου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα. Τώρα εσύ πρόσεξε ποιον θα στηρίξεις. Μη χαλάσεις μία σχέση, μη χαλάσεις μία εργασία και σχέση μαζί. Θα προσπαθήσω να κρατήσω μία ισορροπία. Ναι. Εσύ τώρα πες μου ειλικρινά. Θα πας να χορέψεις? Ενώ αυτού του χορού. Ναι. Όχι αυτά, αυτά τα έχει ο ρυθμό όπω είναι. Εγώ πιστεύω χορέψει στο κρεβάτι, αλλά αυτά που χορεύουν εκεί είναι, ρε παιδί μου, λίγο. Ωραίο αυτό που. Τι έκανε στο κρεβάτι, χορέψε. Ρε παιδιά, όχι το ερωτικό κρεβάτι, ρε παιδιά. Ενώ ο άνθρωπο έχει, είναι στην κίνη, το όχι. Δηλαδή μπορεί και εκεί που κοιμάται να κουνιέται και λίγο στο κρεβάτι. Αυτό εννοώ τώρα. Τι κάνει και με τα κορίτσια, δεν ξέρω. Φαντάζομαι και εκεί. Κάτι καλό θα κάνει. Λοιπόν, πραγματικά πε μου, πώ το σκέφτηκε να το κάνει. Αυτή εντάξει, το πρότειναν. Εσύ πώ. Μ' αρέσει ο χώρος, οπότε είπα να το δοκιμάσω. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, ευκαιρία είναι. Νάντια, πες μου ειλικρινά, εσύ τα είχες βρει σκούρα όταν ξεκίνησες ή από την αρχή αισθανόσουν ότι το έχεις πολύ αυτό? Καλά, πολύ σκούρα. Συγγνώμη, Σαΐα, θα το η πω. Η Νάντια είχε μπει πολύ και είχε τρελαθεί. Έλα λίγο από εδώ, σε παρακαλώ. Κοίταξε, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Άμα δεν έχεις ξανακάνει Λάτιν, εγώ δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Αλλά ο Ισαΐας έχει τρομερό ρυθμό. Αυτό το παιδί δηλαδή είναι. Έχει τρομερό ρυθμό. Τι πας, δεν ξέρω με τα Λάτιν πώς θα τα πάει. Αλλά... καλύτερος. Έχει φοβερό ρυθμό. Το Λάτιν είναι άλλο πράγμα. Είναι δύσκολο. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά αν τον αφήσουν ελεύθερο, θα είναι καταπληκτικός. Για ποιον είναι, πιστεύεις, πιο δύσκολο για έναν άντρα και μια γυναίκα να προσαρμοστεί σε αυτούς τους ρυθμούς εκεί? Νομίζω για μια γυναίκα. Γιατί ο άντρας καθοδηγεί, έχει δηλαδή το πάτημα και κάνει τις βασικές κινήσεις, η γυναίκα πρέπει να ξεβιδωθεί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά απ' την άλλη, άμα είσαι γυναίκα, σου δίνει έναν έτοιμο χορευτή και σε πάει αυτός και λίγο. Και εσύ εντάξει, ακολουθείς. Ναι. Τώρα, άμα εσύ είσαι ο άντρας και πρέπει εσύ να το κάνεις όλο, να παρασύρεις την όλη κατάσταση. Θα πρέπει να είναι ο ηγέτης ο Ισαΐας. Θα πρέπει να καθοδηγεί τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν τον φοβάμαι προσωπικά. Νομίζω θα τα πάει μια χαρά. Μάλιστα. Το έχει. Θα περάσουμε σίγουρα καλά αυτό. Καλά, εντάξει, αυτό είναι σύνθημα. Πάμε στο παρασύνθημα. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.